Δεν ενημερώσαμε για διάφορα προβλήματα που έχουμε στο κλάδο μας και από εκεί και πέρα θέσαμε ένα θέμα τεράστιο που είναι οι εμβολιασμοί που πρέπει να γίνουν για να συνεχίσουμε την κανονικότητά μας και να μην έχουμε διάφορα θέματα. Και από εκεί πέρα του θέσαμε επίσης την προσοχή ότι η Κρήτη δεν είναι Μύκονος και η Κρήτη δεν πρέπει να κλείσει ό,τι αν γίνει και μας το επιβεβαίωσε και ο ίδιος. Απλώς πρέπει και εμείς να προσέχουμε και πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι. Μάλιστα. Αναφέρεστε, να φανταστώ, εμβολιασμοί ξενοδοχείου υπαλλήλων από τη μία, κύριε Χαλκιαδάκη, και από την άλλη εκείνα τα οποία είχαν ακουστεί και διαστόματος του κυρίου Χαρδαλιά την προηγούμενη εβδομάδα, πολιτική προστασία, ότι ξέρετε από τη στιγμή που θα μπουν κάποιες περιοχές και θα ανέβουν κατηγορία, όπως είναι το Ηράκλειο και το Ρέθυμνο, μπορεί να πάρουμε ανάλογα κάποια μέτρα έτσι ώστε να δούμε πώς θα περιορίσουμε τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με την μετάδοση του κορονοϊού. Σε αυτά αναφέρεστε, να φανταστώ. Έτσι. Ναι, σε αυτά αναφερόμαστε, γιατί σίγουρα αυτή τη στιγμή θα είναι μεγάλο κλίμα για τον τουρισμό μας σε περίπτωση που έχουμε τα ίδια θέματα όπως η Μύκονος. Μας επιβεβαίωσαν ο Υπουργός του Τουρισμού ότι δεν πρόκειται να κλείσει και είναι και εντολή του Πρωθυπουργού αυτή. Από εκεί πέρα πρέπει όμως εμείς να προσέχουμε για να έχουμε. Ναι. Πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρώτο ζήτημα σε ό,τι έχει να κάνει με την ενημέρωση, σωστή ενημέρωση των ξενοδοχοϋπαλλήλων και βεβαιότητα, κύριε Χαλκιαδάκη, από την άλλη με τον εμβολιασμό τους. Τι προσπάθειες έχουν γίνει και τι προσπάθειες θα γίνουν? Οι προσπάθειες γίνονται συνέχεια και πιστεύω όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί δεν αγαπάει τον εαυτό του πρώτον, την οικογένειά του, τους γύρους του, τους συναδέλφους του και τη δουλειά του. Από εκεί πέρα, από την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε οι κοινικές μονάδες οι οποίες θα πηγαίνουν στα ξενοδοχεία για να εμβολιάζουν τους ανεμβολιαστούς είτε τους αυτούς που θέλουν να εμβολιαστούν και με το μονοδοσικό εμβόλιο και όποιο εμβόλιο θέλει ο καθένας θα υπάρχει. Αλλά πιστεύω ότι πρέπει να το δούμε πια τόσο είναι πολύ σοβαρό το θέμα του εμβολιασμού για να μην έχουμε προβλήματα και να μην ξανακλείσουμε. Κύριε Χαλκιαδάκη, το τελευταίο μου ερώτημα. Εσείς από τη δική σας την πλευρά, ως επιχειρηματίες μεμονωμένα ή ως Ένωση Ξενοδόχων, έχετε αποφασίσει πώς θα προχωρήσετε πάνω σε αυτό το θέμα? Δηλαδή, θα πείτε ο καθένας μεμονωμένα στους δικούς σας ανθρώπους, στους δικούς σας τους εργαζόμενους περί εμβολιασμού, τίθεται το θέμα αυτή την ώρα, παιδιά, δεν μπορείτε να έχετε δουλειά εάν δεν εμβολιαστείτε, μέσα σε αυτό το πλάνο? Είναι απόφαση ενδεχόμενα που μπορεί να έχει ληφθεί από την πλευρά της Ένωσης? Τι γραμμή θα ακολουθήσετε? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε από την πλευρά της Ένωσης έχουμε πει επανειλημμένα ότι ο κόσμος πρέπει να εμβολιαστεί, διότι μόνο έτσι χτίζουμε τείχος ανοσίας. Και από εκεί πέρα, τώρα όποιοι δεν θέλουν να εμβολιαστούν, συγγνώμη που να το πω έτσι, αλλά είναι ανεγκέφαλοι και κάνουν κακό σε όλους μας. Και στην οικογένειά τους και στη δουλειά τους και παντού. Κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός χώρου εργασίας? Αυτό δεν μπορεί να γίνει, διότι είναι. Κοιτάξτε, το Υπουργείο μας είπε ότι μπορούμε να τους βάλουμε σε αναστολή αυτούς τους ανθρώπους. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν και ξενοδοχοί πάλι. Τι εννοείτε δεν υπάρχουν ξενοδοχοί πάλι? Δεν υπάρχουν άνθρωποι, δεν υπάρχουν. Οι θέσεις εργασίες είναι οι περισσότερες. Κάθε ξενοδοχείο αυτή τη στιγμή γυρεύει αρκετό κόσμο. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αν και σας έχει δώσει τη δυνατότητα το Υπουργείο αυτή, είσαι από την πλευρά σας και βάσει των αναγκών που έχετε, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό και να πείτε σε κάποιον φεύγεις από τον εργασιακό σου χώρο. Άρα λοιπόν πάτε με την πειθό, με τον οποιοδήποτε τρόπο, έτσι ώστε, θέλετε να πείτε, να εμβολιαστεί κάποιος ξενοδοχό υπάλληλος. Με την πειθό πάμε, δεν είμαστε. Έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε άλλο καθεστώς. Οπότε στο πιλότιμο του κάθε ενός είναι πια.